Ήδη βρισκόμαστε στο τέλος της τουριστικής περίοδου. Κάποια ξενοδοχεία έχουν κλείσει. Το επόμενο διάστημα μέχρι 31 Οκτωβρίου θα κλείσουν τα περισσότερα. Θα μείνουν και κάποια λίγα μέχρι 15 Νοεμβρίου. Ήταν μια πολύ καλή τουριστική περίοδος που σύμβαλε πολύτιμα στην εθνική οικονομία της χώρας. Από εκεί και μετά όμως από την πλευρά των εργαζομένων είχαμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε, όπως ήταν ο φόρτος εργασίας, συντατικοποίηση μεγάλη, οι εργαζόμενοι δεν πέρανε τα ρεπό που προβλεπόταν βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Είδαμε επίσης φαινόμενα ότι αρκετοί εργοδότες δεν πλήρωναν με τη συλλογική σύμβαση εργασίας, αλλά πλήρωναν με συμφωνίες υποδιέστερες από αυτές που προβλέπονται. Και επίσης πρέπει να αναφέρουμε το πιο σημαντικό, ότι το προηγούμενο διάστημα το Σωματείο Ξενοδοχοπαλίων Νομού Ηρακλείου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης έκανε μια έρευνα που αφορά τις συνθήκες εργασίας στα ξενοδοχεία της Κρήτης. Εκεί λοιπόν είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 48,3%, θέλει να φύγει από το χώρο των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας, επειδή νιώθει ανασφαλής όσον αφορά την εποχική εργασίας και το μειωμένο χρόνο επιδότησης που δίνεται όσον αφορά τους εποχικούς εργαζόμενους, δηλαδή δίνεται επίδομα ανεργίας 3 μήνες και 5 μέρες. Αυτοί λοιπόν οι εργαζόμενοι που ήδη έχουν απολυθεί στα μέσα Ιανουαρίου δεν θα έχουν εισόδημα πλέον για να περάσουν μέχρι να ανοίξει νέα τουριστική περίοδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια καλπάζει στα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Αυτό λοιπόν εμείς στείλαμε επιστολή στο Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένα στον κύριο Άδων Γεωργιάδη για αυτά όλα τα σχετικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Τον έχουμε ξανά ενημερώσει 2 φορές, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε πάρει σαφείς απαντήσεις όσον αφορά για την επέκταση της χρονικής διάρκειας του Ταμείου Ανεργίας και για την επαναφορά του ΕΦΑΠΑΞ στην 20ετία, που πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο είναι καθοριστικά, που τόσο ώστε οι εργαζόμενοι να καθίσουν στον κλάδο του τουρισμού.